Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την φάση των 16 του κυπέλου στην Θεσσαλονίκη προφανώς. Συγκεκριμένα παρακολουθούμε ήδη την αναμέτρηση μεταξύ Σαλονίκς και Σικάριος, δύο ομάδες που είναι αντιμέτωπες και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε πολύ καλό τέμπο. Έχουν τρεις σερί νίκες οι Σαλονίκς στην Master League και πέντε σερί νίκες οι Σικάριος στην Elite by Betson. Ο Ζής θα γυρίσει ένα θετικό rebound για τον δικαίωση σε μια πρώτη θέση του Σικάριος. Παιχνίδι do or die και για τις δύο ομάδες. Στην διατρής είναι έστοχος. Ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του. Ο Βατίκας. Καβέζος. Άρης Καβέζος. Στου διατρής είναι εύστοχος. Απαντάμε το ίδιο νόμισμα. Ο Σφοροβλού από την κορυφή. Ο Σφοροβλού που μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως σχετικά με το παιχνίδι. Στου διατρής τέτοιος είναι άστοχος. Ανάσης τέτοιος με το νούμερο 99. Συνολόν όμως προς αδερφός του είναι και το νούμερο 5. Ένα τρίποντο αυτή τη φορά δεν θα μπει από την γωνία από τον Καβέζο. Τέσσερις. Πατήκας. Μπάλα δεν θα πάει στο τέσσερα. Στη γωνία. Φορόγλου. Ξαναπάρει την μπάλα, υπάρχει deflection. Και τελικά θα συγκρατήσει την μπάλα. Το νούμερο 5, το νούμερο 99 έχει τώρα την μπάλα, θα πάρει το screen από τον Άσιο, πήγε να βγάλει μια απίστευτη πάσα, δεν θα βγει. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ενέργεια σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τέντος, ωραία πάσα στον Πατήκα, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. 5-3. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα γνωρίζουμε ποια ομάδα. Ενώ σουτάρει για 3 και ευστοχή ο Γκαβέτος, αφήστε με να μιλήσω ρε παιδιά. Όπως και να έχει, σε λιγότερο από 2 ώρες θα γνωρίζουμε ποια ομάδα θα περάσει στις 8 και για ποια ομάδα θα σταματήσει εδώ πέρα το ταξίδι εντός εισαγωγικών του κυπέλλου. Υπάρχει σου για 3 και τέτοια δεν κατάφερε να απαντήσει. Για 3 από την κορυφή είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, το πήρε αλλά στόχησε. Θα μπει το καλάθι από τη γωνία. Ο Βέζος. Τζαμψούτ είναι εύστοχος. Κατάφερε να κερδίσει τον Πατήκα ο οποίος πήγε πάνω του. 8-8. Μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά. Πάρα πολύ ψηλό σκορ του Σαρκαρίνα. Τέντσος. Θα πάρει από τον Τζορ. Θα δώσει την μπάλα. Το νούμερο 99 πάει μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει κόρη μπάουντ από τον Κοβατίκα και φάουλ. Όχι, είπε την εντύπωση ότι υπήρχε φάουλ. Υπάρχει καθαρό μπλοκ. Κοβατίκας. Τέντσος, τζάμψουτ είναι άστοχο από τον Κοβατίκα. Ρόγλου. Ένα ακόμα κάθε σου τρίποντο, μαρκαρισμένο από τον Τέντσο αυτή τη φορά. Είναι άστοχος ο Καβέζος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ρόγλου. Βαζής, έχει ξεκινήσει ως βασικός αυτή τη φορά, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και το επιθετικό rebound δεν θα καταφέρει να κερδίσει η κίνηση της. Υπάρχει αλλαγή για τους Σικάριους, Καβέζος. Τζαμψούτς με τα μπλό είναι έστοχος. 8-10. Τζαμψούτς είναι άστοχος αυτή τη φορά. Τζαμψούτς θα πάρει το rebound. Ωραία πάσα και πολύ ωραίο καλάθι. 10-10. Μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά. Πάρα πολύ ψηλό σκορ. Πάρα πολύ ψηλό τέμπο. Δίνεται το σουτ, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Σαλονίκς. Επιθετικό rebound μετά από άστοχο τρίποντο του Καβέζου από τον Φανταζή. Ρόγλου. Ψάχνει την πάσα, θα την βρει στη γωνία.
για τρεις. Ένα από τον Σανταλή. Τέλος, το νούμερο 5 πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσαν, έμπαινε. Πραγματικά θα αρκεστεί σε δύο βολές ο γκάρτ των Σαλονίξ. Δύο βολές. Άλεξ. Άλεξ, με το μάδος ο Φτάκη αυτός ποιος είναι? 13. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εύστοχη. Πρώτη βολή. 11-10. Αυτός υπάρχει και κόρη μπάλα του Δράσιο. Το νούμερο 99, σπανάς θα ζητήσει να πάρει μπάλα. Της έβαλε πολύ ωραίο καλά προηγουμένως. Για τρεις τέτοιες από την κορυφή, είναι άστοχος, μαρκαρισμένος από το Φόρογλου. Κανάλι στο rebound, θέλει να τρέξει. Φόρογλου. Ο Βέζος, πατώντας την γραμμή, δεν θα πάρει το τρίποντο. Υπάρχει deflection και κλέψιμο τελικά. Και τώρα ο Πατίκας έχει βγει ελεύθερος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 13-10. Με τη συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού πεντάλεπτου στο 13-10. Χάρμα η δέστη το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Φανταζής. Υπάρχει φάουλ, καλό ήταν, σωστό φωνάζει κάποιος από τον μπάγκο. Φάουλ που έχει χρειαστεί στον Ισπανό. Υπάρχει προαναγγελθείς αλλαγή. Μούμογλου θα περάσει στη θέση του Γκαβέζου. Γεια Σικάριος. Θα βγάλει την όλου πάσα στη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος ο χώρος του. Πανός. Για να τρέξει, Πατίκας έχει βρεθεί ελεύθερος. Το σκέφτηκε, το πήρε σε δεύτερο χρόνο, είναι άστοχος. Πανός πάρα πολύ ψηλά με τη μία. 15-10. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα γεμίσει highlights. Μέσα Φόρογλου θα στοχίσει. 15-12. Στιγμή πάσα θα βρει τον Πατίκα από τον Τέντσο. Είναι άστοχος όμως, δεν θα καταφέρει με τον Τέντσο ασίστ. Μούμογλου. Καμπάλης, θα μάθει την τρίπλα. Μούμογλου θα ζητήσει, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Στην επαναφορά. Θα ζητήσω από τον Θεοδόπουλος, δεν θα την πάρει. Κόρολο. Τώρα θα την πάρει ο Θεοδόπουλος. Και μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωραία πάσα στο Πατίκα. Αυτή τη φορά θα τη μετατρέψει σε ασίστ. Παίρνοντας την μπάλα πάλι από τον Τένσο, με τον νούμερο 99. 3,5 λεπτά για το τέλος, σύμφωνα με τον ρεφ και πρωτίστως με το χρονόμετρο. Πόρολου, Φανταζής, γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον Μούμογλου, ο οποίος θα γυρίσει. Θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ανάμεσα σε δύο παίκτες, σε δύο αντιπάλους. 17-16. Φανταστική προσπάθεια, τι πήγε να βγάλει ο Τέντσος, αν είναι ποτέ δυνατόν. Φόρογλου μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάρα πολύ ενθουσιασμένο παιχνίδι. Τέντσος στο για τρεις, μέσα! 20-18! Βρέχει πόντους στη Sonic Arena απόψε, κυρίες και κύριοι, πάρτε ομπρέλες. Πριν να έχει φλεβήσει ο Φλεβάρης, αλλά δύο ομάδες έχουν διαφορετική άποψη για τις καιρικές συνθήκες, τις μπασκετικές καιρικές συνθήκες. Μούμογλου, Σουβιατρής είναι άστοχος. Τέντσο στο rebound. Ωραία πάσα στον Πατίκα, μία ακόμα! 22-18. Φόρογλου. Να μην αφανάζει κάποιος από τον πάγκο. Σκαστή πάσα, δεν θα καταφέρει ο Πανταζής. Τέντσος, 2-1-2-1-1, Σουβιατρής. Άστοχος αυτή τη φορά, Μούμογλου στο rebound. Κάτα χειροκροτούμενη προσπάθεια από τον πάγκο. Θα τους αλλονίξει.
Γύρισε ελεύθερο στο 3. Μέσα και αυτό! Σκανδάλης στέλνει τη διαφορά στον ένα πόντο σε απόσταση αναπνοής. Τέντσος. Στο 3 θέλει να απαντήσει. Άστοχος υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον Πατήκα. Μέχρι μέσα αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Τι παιχνίδι βλέπουμε, παιδιά. Τι παιχνίδι βλέπουμε. Τώρα θα προαναγγελθούν προαναγγελθεί στις αλλαγές. Τέντσος με το νούμερο 5 και Τάσιος θα περάσουν εκτός. Γκαμπέζος θα περάσει εκτός στη θέση του Παπασταθόπουλου. Παθανασίου διαστόνο. Πατήκας άσπρος στην πρώτη βολή. Μια δεκαιμή στις σχολές. Άμα μην είναι. Άσπρος δεύτερη βολή, δεν θα παίρνω τους κόρη μπάουν. Ρόζης. Μέσα σπανός, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 24-21. Σκανδάλης, ο Μίκος που αστόχησε κουτουμένος είναι άσχος και τώρα. Να αφήσει τώρα η Σαλονίκη, υπάρχει τη φλέξη ο προφόρος. Άλεξ, αυτός είναι παραφορά, ποιος είναι. Ποιος. Time out που έχουν καλέσει οι Σαλονίκς έχοντας τη διαφορά στο συν 3. Δεν νομίζω ένα time out να είναι αρκετό για να ρίξει το φρενήρι ρυθμό που έχουν επιβάλει και οι δύο ομάδες στο παρκέ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carino για την συνέχιση της αναμέτρησης για τον απομείναντα 1 και 18 της πρώτης περίοδου. Πατήκα. Τώρα στον τέτσο με το νούμερο 99. Θα ξαναπάρει ο Ροσπατήκας. Υπάρχει φάουλ που έχει κρυφθεί στον Σκανδάλη. Χαμηλά. Πατήκα σε μία ακόμα επαναφορά. Τέντσος. Στην overplay άμυνα δεν θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα ο Χορόβλου. Στην γιατρής έτσι είναι άστοχος. Χορόβλου το rebound και θέλει να τρέξει. Να τα μας. Τι λέγαμε για το ρυθμό προηγουμένως. Έχουμε και φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Ο Σαλονίκς. Σκανδάλης. Μουμποχλού. Θα βγάλει στην weak side εκεί που είναι ο Γκαμπέζος, σουτάρει και αστοχή για 3. Φανταζής ανάμεσα σε δύο παίκτες. Σε Πατήκα και Τέγο. Θα κερδίσει δύο βολές. Από τον Χορόβλου, από τον Πατήκα. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Γκαμπέζος. Επόμενα τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Στους 24 πόντους και οι δύο ομάδες. Στο ειδικό τους, τι μάτς. Τέτος που φάει το σκρίνο από τον Τέγο. Έχει σταματήσει την ρίχνη, θα του δώσει το ριμπάνω στα 15 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο, θα κοπεί από τον Πανταζή. Υπάρχει ριμπάνω από τον Μούμοβλου. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους Σικάριους. Σκανδάλης, Χορόβλου στη γωνία. Μουμόγλου θα γυρίσει, θέλει να αποστάρει, κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει αμυντικό rebound, 10 δευτερόλεπτα, τέτοιος. Χρονόμετρο κάποιος από τον πάγκο, σουτ για 3, πάρα πολύ δύσκολο. Παραλίγο να μπει, μαρκαρισμένο με τα μπλο. Θα μετρούσε, αν έμπαινε. Έχω την εντύπωση, έχω περιέργεια να δω τι έχει μετρήσει η γραμματεία σε αυτό το κάτι σαν σουτ, κάτι σαν πάντα του Γκαμπέζου. Τελικό σκορ μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά, 24-24. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι σκορ 20 συμπληρωμένων αγωνιστικών λεπτών. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν διαφορετική άποψη ως προς τον ρυθμό που θέλουν να επιβάλλουν. Κάτι που δεν φαίνεται να ευνοεί κάποια από τις δύο μέχρι στιγμής, τόσο σε σκορ όσο και σε τέμπο. Δεν έχει αφομοιωθεί κάποια ομάδα από τον ρυθμό της άλλης. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας.
επιστροφή στη Sony Arena για την συνέχεια της αναμέτρησης για τα απομείνοντα 1 και 18 της πρώτης περίοδου. Πατήκας. Θα δώσει τον τέτσο με το νούμερο 99. Θα ξαναπάρει ο Ρος Πατήκας. Υπάρχει φάουλ που έχει κρυθεί στον σκανδάλι. Χαμηλά. Πατήκας σε μία ακόμα επαναφορά. Τέντος. Στην overplay άμυνα δεν θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα ο Χορόβλου. Στην διατρίστα της είναι άστοχος. Χορόβλου το rebound και θέλει να τρέξει. Να τα μας. Τι λέγαμε για το ρυθμό προηγουμένως. Έχουμε και φάλφο να ζει κάποιος από τον πάγκο. Ο Τσαλονίκς. Καντάλης. Μουμπογλου. Θα βγάλει στην weak side εκεί που είναι ο Γκαβέζος. Σουτάρει και αστοχή για τρεις. Φανταζής ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πατήκα και Τέγο, θα κερδίσει δύο βολές. Από τον Χορόβλου, από τον Πατήκα. Θα είναι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Γκαβέζος. Κόμουνα τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Στους 24 πόντους και οι δύο ομάδες. Στο ειδικό τους team match. Τέτοιος που φάει το σκρίνο από τον Τέγο. Έχει σταματήσει την ρύθμιση να δώσει τώρα την μπάλα στα 15 δευτερόλεπτα. Θα είναι μέσα ανάμεσα σε δύο, θα κοπεί από τον Πανταζή. Υπάρχει την μπάλα από τον Μούμογλου. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους Σικάριους. Σκανδάλης, Χορόβλου στη γωνία. Μουμογλου θα γυρίσει, θέλει να ποστάρει, κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει αμυντικό rebound, 10 δευτερόλεπτα, τέτοιος. Χρονόμετρο κάποιος από τον πάγκο, σου διατρείς, πάρα πολύ δύσκολο. Παραλίγο να μπει, μαρκαρισμένο με τα μπλό. Θα μετρούσε, αν έμπαινε. Έχω την εντύπωση, έχω περιέργεια να δω τι έχει μετρήσει η γραμματεία σε αυτό το κάτι σαν σουτ, κάτι σαν πάντα του Γκαβέζου. Τελικό σκορ μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά 24-24. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι σκορ 20 συμπληρωμένων αγωνιστικών λεπτών. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν διαφορετική άποψη ως προς τον ρυθμό που θέλουν να επιβάλλουν. Κάτι που δεν φαίνεται να ευνοεί κάποια από τις δύο μέχρι στιγμής, τόσο σε σκορ όσο και σε τέμπο. Δεν έχει αφομοιωθεί κάποια ομάδα από τον ρυθμό της άλλης. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Arena για τη συνέχεια ενός πραγματικά συγκλονιστικού παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Όσο από πλευράς θεάματος, όσο από πλευράς ατομικών match-up, όσο από πλευράς θεάματος, όσο από πλευράς βαθμολογικής σημασίας. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι υπάρχει, οποιοδήποτε παράγοντας μπορεί να συντελέσει για να υπάρξει ντέρμπι, έχει συντελέσει μέχρι στιγμής. Υπάρχει κλέψιμο, θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μουμογλου από την πάσα που έβγαλε. Θα βγει εκτός Μουμογλου. Πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι και στην έναρξή της δεύτερης περίοδου βρέθηκε ελεύθερος. Κάτσε σούτ, ένα ακόμα τρίποντο από τον Γκαβέζο. 24-27. Φανός. Τέντσος. Νούμερο 99. Πατήκα, σούτ για τρεις. Ένα ακόμα κάτσε σούτ, είναι άστοχος. Μόνο ταμπλό. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Πολύ εντυπωσιακά. Πάει μέχρι μέσα ταχύτατα. Δεν θα καταφέρει το αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μόνος ο Κόπουλος. Συνεπώς υπάρχει αλλαγή κατοχής. Σπανώσε την παραφορά. Τέντσος με το νούμερο 99 για να πάρει ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο προηγουμένως. Ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να την επιστρέψει. Κόντι. Υπάρχει ένα κουτσικό rebound από τον Πατήκα και καλάθι. Καβέζος. Θα γυρίσει ο Μουμογλου, θα βγει η μπάλα στο χώρο του. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλάθι, όχι. Δύο βολές, θα δείξει ο διευθυντής. Η
να το φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Σαλονίκς. Κοιτάξτε, πώς κινούνται όλοι, δεν υπάρχει καθόλου στασιμότητα από κανέναν από τους παίκτες που βρίσκονται στο παρκέ. Τέντζος με το νούμερο 97 θα χρεωθεί και με τεχνική ποινή μετά από δύο φάουλ. Συνονόματος του με το νούμερο 5 θα περάσει στη θέση του. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ βγήκε. Θα εκτελέσει εύστοχα την πρώτη βολή και την τελευταία της τεχνικής ποινής. Καβέζος, οι παίκτες ακόμα και στις βολές δεν σπαταλάνε χρόνο. Κάνω προπόνηση σε πιο προσωπικό τόμο για να γίνω ο δεύτερος Έμινεμ. Με το πόσο πληθωρικό είναι το παιχνίδι, πόσο γρήγορα παίζουν οι δύο ομάδες, το πόσο συμβαίνουν σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μουμογλου. Καβέζος, συγκιατρής, είναι άστοχος. Υπάρχει η ριβάντα του Πατήκα, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πατήκας πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ! Άστοχος, 28-31. Άστοχος στην βολή, υπάρχει αμυντικός φάουλ από τον Κωνσταντόπουλο, Πορόγλου. Μουμογλου ζητάει, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα στα 15 δευτερόλεπτα. Έχει το σπανό απέναντί του, πίσω του μάλλον. Θα βγάλει στη weak side ένα play που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές από τους Σικάριους. Συνήθως με τελικό αποδέκτη τον Καβέζο στο cut and shoot. Αυτή τη φορά δεν ήταν αυτός. Ο Πατήκας είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τρέμπο. Σκανδάλις ήταν αυτός που το έχει προηγουμένως. Μονός, ο Πατήκας πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να επιτρέψει assist. Ο Γκόζης, Καβέζος, έχει μέσα ταχύτατα ανάμεσα σε δύο παίκτες, κόβεται, αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Έχει... Μάλιστα, επιθετικό φάουλ. Ο τόνος μου δεν ήταν ειρωνικός προς τη διαιτησία, απλώς προσπαθούσα να καταλάβω αν όντως αυτό είχε δοθεί. Πράγματι, ήταν ερωτηματικό, δηλαδή ξεκάθαρο. Για να σπε, αυτό που μπήκε, πώς το δέχνεις στο μπαλκόνι. Τι λέμε, στο μπαλκόνι. Ναι, ναι, τα ξέρω, όλα καλά, όλα καλά. Δεν το σημαίνει. Αυτή η καθηγιατρής είναι άστοχος. Συγκράτησε τις μπάλες από τον Τέντσο. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον Καβέζο για μπρος πίσω. Δεν έχει σφυριχτεί κάτι τέτοιο. Ιρωνικές χειρονομίες από τον Καβέζο. Και ο Μεγέλο Πατήκας μέχρι μέσα, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Υπάρχει στον χώρο μου. Τέντσος, γυρίζει η Πατήκας, έχοντας τον φορολογικό απέναντί του. Για τρεις έχει βρεθεί στη γωνία, μπάλα μπήκε και βγήκε, ήταν μαρκαρισμένο. Αυτό είναι άστοχος, Μουμόγλου. Ξαναπάρει την μπάλα, δεν θα πάρει το τρίπο στον πρώτο χρόνο, ούτε στο δεύτερο. Δημή στην μπάσα, σκανδάλι. Ένα παίκτη πόδια ο Φορολογλου, πολλούς παίκτες, Γκαβέζος. Στου για τρεις, ένα ακόμα κατσεσούτ είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Τέντσο, ο οποίος έχουν εντύπωση ότι θα έψαχνε μακρινή πάσα αν είχε ξεχυθεί. Παίκτης παρά με αυτό το ψάξει, πάει να βγάλει κάτι απίστευτο. Με τον Σπανό δεν θα καταφέρει. Καβέζος, Μουμογλου. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δίνω πρόβλεψη ότι θα συμβεί κάποια φάση. Το βλέπω να έρχεται, ρε παιδιά, πώς θα το πω. Που θα τρίβουμε όλα τα μάτια μας. Για κάποια από τις δύο μάτια, δεν ξέρω πια. Έχω προαίσθημα. Πατήκας πάει μέχρι μέσα. Κέρδισε όλη την πολύκοσμη αντίπαλη άμυνα. Είχε βρει ένα ρήγμα στο κεντρικό διάδρομο.
Ραμπέζος μέχρι μέσα, έχει ανάμεσα του απέναντι του μάλλον δύο παίκτες. Για τρεις, Φορογλου είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Σκανδάλι στο επιθετικό rebound. Παπαθανασίου. Αλλά ο Ρούλου θα γυρίσει ωραία, δεν θα καταφέρει να τελειώσει την φάση όμως. Παπαθανασίου. Ροδίγκας. Μέντσος, ωραία πάσα. Και ακόμα πιο ωραίο τελείωμα. Καθώς δύο πόντι είχαν από τον Ισπανό. Μπουβογλου. Θα πέσει κάτω από τον Παπαθανασίου. Στο μπλε, πώς είναι? Όχι, στη φαλέα. Τέτος. Φαντήκας με το νούμερο 6, ετοιμάζεται να περάσει στον προγωνιστικό χώρο, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Για τρεις πανώσεις έχει βρεθεί ελεύθερος, η κορυφή είναι εύστοχος. 35-33. Μπούμογλου. Υπάρχει παραλίγο deflection, η μπάλα θα πάει στον Παπαθανασίου. Από τον Τέτσο. Στα 15 δευτερόλεπτα. Σκανδάλης. Παίρνει το σκρίνι από τον Μπούμογλου. Στη γωνία 1, ακόμα κάτσε στο τρίποντο. Είναι άστοχος ο Καβέζος. Πάει ο ίδιος το επιθετικό ρημπάουντ. Κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ισπανού. Τι μάτς βλέπουμε. Το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει αλλαγή, θα περάσει Σπανός στον πάγκο, Πατήκα στη θέση του, θα παίξει. Θα γυρίσει. Ροβέζος. Θα γυρίσει το φαουλ. Δύο αδέρφια. Τέντσος και Τέντσος και Πατήκας και Πατήκας. Στην ίδια ομάδα, στο Σαλονίκ. Βέζω στις βολές. Ευτυχώς στην πρώτη. Ένα παράδοξο είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι και αρκετά physical. Συνάμα με πολύ γρήγορο τέμπο. Ευτυχώς και στη δεύτερη βολή ο Γκαβέζος. Τέντος. Πρώτη σκηνή από τον Τζουτσάρι. Πατήκας. Μέσα στο για τρεις. Πατήκας είναι άστοχος από την γωνία. Το νούμερο 6 και τώρα Μπούμογλου ως τελικός αποδέξης μιας πάσας είναι άστοχος. Βαρύγιος στο επιθετικό rebound. Τρεις παίκτες είναι πάνω του, υπάρχει μπλοκ από τον Πατήκα. Τέντσος. Σκαστή πάσα στον Πατήκα. Ωραία προσπάθεια, λάθος πάσα όμως. Τελική. Καβέζος στο για τρεις. Κάντε σουτ, εύστοχος. 35-38 μετά την σοφάρισε από τις βολές, τρέχει ένα προσωπικό σερί 5 πόντων. Βάρης Γκαβέζος με δύο βολές και τώρα ένα τρίποντο, Τέντσος. 4 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Δεν θέλω να τελειώσω αυτό το παιχνίδι πραγματικά. Θα τύχασε. Θα τη σκέφτω τον Τουτσάρι, σουτ για 3. Άστοχος, υπάρχει επιθετικό. Μάχη και το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε ο Παπαθανασίου. Υπάρχει κόψιμο. Γκαβέζος θα πάρει την μπάλα από επιθετικό rebound, δείχνει το μπράτσο του στους παίκτες του, 35-40. Πατήκας μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι θυσίες έχετε κάνει σε μπασκετικές θεότητες για το θέμα που βλέπουμε, τι συμβαίνει? Έτσι με το νούμερο 99 θα περάσει στη θέση του Πατήκα. Του Γιώργη του Πατήκα. Θα περάσει σε κάποιες ανάσες. Ο λόγος δεν είναι δομημένος. Με τέτοιο παιχνίδι έχουμε χάσει τα λογικά μας. Έστω όπως ο Πατήκα στην πρώτη βολή. Και του Τσάρις έχει περάσει στον πάγκο. Τάσιος στη θέση του. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Πατήκας. Καβέζος στο για 3 χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο στα 21 δευτερόλεπτα σε δαιμονιώδη φόρμα. Καβέζος. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Το momentum λέει ότι Σικάριος είναι μπροστά με 6 πόντους. Συγκατοχή.
Από πολύ πιθανό και σημείο 14 δευτερόλεπτα. Μούμογλου, φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν κατάφερε να το τρέξει σαν Χοροβλου για 3 τέρσος είναι και αυτός εύστοχος. 40-43. Βρέχει τρίποντα στη Σαν Καρίνα. Πάρτε ομπρέλες, αδιάβροχα, ό,τι γουστάρετε. Χοροβλου. Ο Θανασίου. Μούμογλου κοίταξε τη γραμμή, ήταν έξω από το τρίποντα, πάει μέχρι μέσα στην κάστη. Μπάλα να θα συγκρατήσει ο Γαβέζος. Χοροβλου σου για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετική φόρη. Μπάλα με τη μία. Ο Μούμογλου δεν τα κατάφερε. Έτσι. Θα δώσει στον όνομα τότε με το νούμερο 99. Πάει μέχρι μέσα. Πέρασε το σκανδάλι. Πήγε πάρα πολύ ψηλά. Μούμογλου. Τελικός αποδέκτης ενός συνδυασμού. Ήταν δίπλα του και ο Γκαβέζος. Δεν πήρε την μπάλα. Τέλειωσε μόνος του. Υπάρχει προσπάθεια για φλέξη. Όχι, συγκρονίσετε εγώ. 39-45. Παρήγας. Στη weak side σου για 3 τέτοιος. Πάρα πολύ ψηλά. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά είναι άστοχος και ο Πατρικάς. Γκαβέζος τρέχει, θα συγκρατήσει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ θα ήταν αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε 2 βολές. 17. Ήταν το τρίτο φάουλ του Θέγου. Αυτό που μόλις είδαμε, καμπανάκι στον κάμπο. Καμπανάκι στον πάγκο. Όχι στον κάμπο, τον Σαλονίκς. Το συζητάνε. Έτσι εύστοχος στη δεύτερη θα πραγματοποιηθεί προαναγγελθείς αλλαγής πανώ στη θέση του Τεγού. Ο Πανάκης στον κάμπο ρε μεγάλε, αλήθεια. Οκ. Σπανός. Έτσι ο Φόρογλου πήγε για την overplay άμυνα, πάει μέχρι μέσα να κερδίσει τον Φόρογλου. Τέντσος. Μούμογλου. Θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 41-48. Τελευταίο δίλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Σπανός. Παραλίγο να κλέψει. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Ο Παθανασίου. Γκαβέζος. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Η μπάλα πήγε εκεί που ήταν ευθέως. Πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για 2 πόντους. 41-50. Στο σύν 9 πλέον η Σκάριος. Τέντσος. Βγάλει στον Ματίκα, θα γυρίσει αυτός, θα κερδίσει τον Φορογλου. 43-50. 1,5 ακόμα λεπτό για τη δεύτερη περίοδο. Ο Μούμουλος θα πάρει ωραία την πάσα. Από τον Φορογλου, έτσος. Έτσος πάει μόνος του τελικά μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ματίκας το επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν τα κατάφερε. Σπανός, αφήσει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει λάθος πάσα, θα την κρατήσει. Το 13. Κανείς τελικά. Και υπάρχει φάουλ. Του έχει κληθεί στον Μούμογλου. Δεν τις εκτελέσει πολλές. Στη δεύτερη φωνή, 44-50 η διαφορά στους 6 πόντους. Σκανδάλης. Άλλαξε με τον Φορογλου, ξαναπήρε. Ξανά Φορογλου, ζητάει ο Παπαθανασίου στη γωνία, δεν την πήρε την μπάλα. Ήταν ακροβολισμένος. Το σουτ πάρθηκε από τον Φορογλου, είναι άστοχος. Γκαβέζος στο επιθετικό rebound. Θα γυρίσει. Υπάρχει φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Από τον Άρη Γκαβέζο. Για τον Άρη Γκαβέζο μάλλον. Καταπληκτικό. Δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Άρης Γκαβέζος είναι άστοχος στη δεύτερη μπάλα πήγε και βγήκε. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Τέντσος, τελευταίο λεπτό. Και μέσα τέντσος με το νούμερο 99 είναι άστοχος. Του Μανσίου. 2-1-2-1. Άμα κάνουμε focus στην φάση. Στα φέριξ υπήρχαν και άλλοι παίκτες. Μπορούμε να πείστε πάλι το καλά. 44-53. Διαφορά ξανά στους 9. Τέντσος. Σπανός δεν θα πάρει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο ούτε σε δεύτερο ζητάει τη weak side και παίρνει ως ονόματος με το νούμερο 99. Σκεστή πάσα μέχρι μέσα, κέρδισε 2 παίκτες ο Πατήκας. 46-53. Τελευταίο
σε επίθεση 11 δευτερόλεπτα, όλα για τους Σικάριους. Χορούλου. Χορούλου πάσα σου για 3 σκανδάλι, είναι άσπρος, υπάρχει ριβάνο του Σπανό. 2 δευτερόλεπτα. Μετράει, θα μπει και μπει. Μόνο ταμπλό, 46-53 σκορ. Που όπως προείπαμε για το πρώτο δεκάλεπτο θα μπορούσε να είναι σκορ δεύτερης περίοδου. Σκορ δεύτερης περίοδου θα μπορούσε να είναι σκορ τρίτης περίοδου, 46-53. Δηλαδή, δύο ομάδες με αυτό το σκορ θα πάνε στους πάγκους τους, δεν θα πάνε στα αποδυτήρια. Στρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά πληροφοριακά, τόσο κρατάνε περίπου τα διαλύματα μεταξύ της ανάπαυλας. Για την ανάπαυλα μάλλον, μεταξύ των δύο μικρόνων. Ο λόγος δεν είναι ιδιαίτερα δομημένος σε αυτή τη μετάδοση. Στρέφουμε σε λίγο μήνυτε λόγο. Επιστροφή στη Sony Carina για την συνέχεια μιας συναρπαστικής, συγκλονιστικής αναμέτρησης που ξεκίνησε έτσι και παραμένει ως έχει. Πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκη, θα γυρίσει ο Μαντίκας. Με δεύτερη προσπάθεια θα μοιρώσει διαφορά στους 5 πόντους. Οι Σαλονίκη πήγανε στον πάγκο τους με τη διαφορά στο μείον 7. Διαφορά όχι πολύ μεγάλη σύμφωνα με τη δυναμική του παιχνιδιού. Κλεψίματα και 7 για Σαλονίκη και Σικάρι αντίστοιχα. Τζαμψού στο δεύτερο χρόνο είναι άσπρος ο Σκανδάλης. Έτσος με το νούμερο 99. Αντίκας για 3. Ναι, εύστοχος! 51-53. Έντε στα 22 τρίποντα στη Σαλονίκη. 6 στα 21 Λυσκάριος, 16-28 δίποτα, 14-29, 4-9 μόνες, 7 στις 10 για 3 είναι άσχος ο Καβέζος, αν και τώρα τι στατιστικά, το παιχνίδι μιλάει από μόνο του. Τέρτσος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, θα ρεστά μακρινή η βάση που έλαβε. Έχουν ένα σερί 5-0 με την έναρξη της 3ης περίοδου η Σαλονίκη. Καβέζος για 3 κυβραχή ελεύθερος είναι άσχος, δεν μπορεί να σπάσει το σερί των αντιπάλων του. Πατήκα στο rebound, Τέντσος. Σκεφτεί πάσα Σπανός. Κυβραχή ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο, θα πάρει το φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι πήγε να κάνει. Εκεί πέρα, ο Παπαθανασίος για 3 είναι άσχος. Τέντσος υπάρχει ψητικό rebound από Σπανό, θα ήταν καλά και φάουλ. Φαουλ που έτσι από τον Πανταζή, ψήκωσε το χέρι του με το που το έκανε. Έστωπος στην πρώτη βολή, Σπανός. Πανταζής, κάτσε πολύ ώρα στον Πάλμα. Και στη δεύτερη, 53-53, μέσα σε 1.35 διαφορά, έχει εκμηδενιστεί. Δύο ομάδες και πάλι σώπαλες. Παναθασίου. Παπαδόπουλος, παράμονο Θανασίου. Σκαστή πάσα Καβέζος. Ένα ένας από δύο, με δεύτερη προσπάθεια να γυρίσει μετά από μια προσποίηση. Υπάρχει επιθετικό rebound πάρα πολύ μακριά από την ρακέτα. Υπάρχει deflection και κλέψιμο τελικά. Πήρε το επιθετικό rebound του Αντίκας. Στο διατρίς, στο 18 δευτερόλεπτο. Εύστοχος! 56-53. Υπήρχε να διευθέν time out που έχουμε καλέσει οι Σικάριους, τώρα θα πραγματοποιηθεί. Οι Σικάριους βλέπουν στους αντιπάλους τους να έχουν τρέξει ένα εντυπωσιακότατο σερί 10-0 με την έναρξη της τρίτης περίοδου και το momentum και τη διαφορά να χάνεται για αυτό σιγά σιγά, έχοντας κάνει δύο φάουλ, επιστρέφουν σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή, μόνο αυτό, με τονίζει στη φιλοσοφή, ειδικά σε ένα παιχνίδι που οι ομάδες τα λένε όλα. Μια λέξη μεγάλη σημασία. Όπως μεγάλη σημασία για τους Σικάριους είναι ο Καβέζος, ο οποίος πετυχαίνει 2 ακόμα πόντους και σπάει το σερί των αντιπάλων. 96-55, Τέντσος. Μια πάει επιτάλη που βγάζει υπέροχη πάσα στον Σπανό. Για 3 είναι άνθρωπος ο Πατήκας, πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Τέντσος με το νούμερο 5. Πατήκας, καλό passing game, Τέντσος. Αυτή πάσα δεν θα τα καταφέρει.
Πατήκας θα πάρει την μπάλα, αυτός θα πάει στην επαναφορά. Τέντσος. Τώρα Πατήκας θα δώσει τον αδερφό του, είναι άστοχος αυτός. Υπάρχει αμυντικό rebound και πρόθεση να τρέξει τώρα η Σκάριος. Το νούμερο 99 θα πάρει τώρα την μπάλα στο πια 3 είναι άστοχος. Ο Καβέζος δεν θα πάρει το rebound. Υπάρχει κατοχή για τους Σιμλονίκς. Ακούμπησε την μπάλα ο Καβέζος, λένε οι διαιτητές, αυτός διαφωνεί. Σπανός. Τέντσος. Το νούμερο 5 σε 3 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάουντ από τον Παταζή. Καβέζος θέλει να τρέξει. Αν και Καβέζος θέλει να τρέξει, νομίζω είναι οριακά πλεονασμός. Στο 3 στην κίνηση μαρκαρισμένο είναι άστοχος, δεν καμπαριάζει ο Καβέζος ούτε από αυτό. Πατήκας μάρκαρε τον Καβέζο προηγουμένως, πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Παταζή. Είναι άστοχος, μάχη για το αμυντικό ριμπάουντ, δεν θα καταφέρει. Παταζής καθαρίσει τη φάση. Σκαστή πάσα δεν θα φτάσει στον Καβέζο. Από το φόρο μου υπάρχει πόδι. Συνεπώς η κατοχή είναι για τους Σικάριους απ' έξω. Μόμογλου θα περάσει στη θέση του Παπαθανασίου. Ζαζής. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα. 56-57. Πατήκας. Τέντσος. Νούμερο 5 έχουν στο Μούμογλου απέναντι, θα τον έχουν βρει στο γήπεδο. Πάει να τον παίξει στα πόδια, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάσα εκεί που ήταν ο Πατήκας, αλλά υπάρχει deflection και κλέψιμο. Το χώρο του, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Στο τέτοιο γήπεδο του πήγε ανάμεσα σε δύο, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία, 3-1-2-2, πάει ο Σπανός μέχρι, ο Πατήκας μέχρι μέσα. Ο Σπανός γύρνε δίπλα. Ακολουθούσε τη φάση, τα spacing μεταξύ των δύο δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πανταζή, αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι. Σπανός. Νοτίκα στο 3 είναι άστοχος, Σπανός το rebound. Παραμόνευε μέσα στη ρακέτα. Είχε πάει για να πάρει το rebound, τοποθετήθηκε κατάλληλα και το εκμεταλλεύτηκε. 58-57. Τι μάτς βλέπουμε. Μόβλου. Ωραία πάσα στον Πανταζή, δεν θα καταφέρει να πάρει όμως. Είσαι ανάμεσα από δύο και αποκρυπτογραφήθηκε ένα ακόμα play. Για τρεις, Πανός είναι άστοχος. Μόβλου. Δεν υπάρχουν βήματα, πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονες δραματηρίες από όλους τους παίκτες των Σαλονίκς. Δεν θα έρθει τρίποντο. Ενδεχομένως από την αντίδραση των αντιπάλων τους οι Σκάριος να επηρεάστηκαν. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Χόρμπος. Στα 5 λεπτά πριν το τέλος της τρεις περιόδου του 3 άσχημα από την γωνία, από το σκανδάλι. Ο οποίος πάτησε τη σκανδάλη, κακό αστείο και προχωράμε. Τέντσος πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον Καβέζο. Τον έπαιξε στα πόδια. Συνεχόμενος ο Καβέζος δεν ήθελε να κάνει φάουλ. Χόρογλου. Χόρογλου. Νόλουκ πάσα στη σκανδάλη. Ο Καβέζος θα πάρει στην κορυφή, πάει να παίξει στο πόδια, πάει να ψάξει από δύο. Στην 3 είναι εύστοχος από την γωνία ο Χόρογλου. 60-60, μία ακόμα σοφαλία. Για 3 και πάλι, εύστοχος και αυτός! Και ο Τέντσος εύστοχος! 63-60. Τώρα δεν βρέχει απλά τρίποντα. Καταράκτηση μια χάρα έχουμε γίνει. Χόρογλου. Πάρε το σκρίνο από τον Πανταζή. Είναι άσχημος, αλλά μπήκε και βγήκε Πατήκας.
Έτσι από εκεί που φτώχησε προηγουμένως. Και αυτό μέσα! 66-60! Time out έχει πεσμένα από τον πρόεδρο των Σκάριος, από τον Παπαθανασίου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Για το 1.53 και το 53. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 3.53 της τρίτης περίοδου. Το τελευταίο το λέμε με βαριά καρδιά. Θα καθόμουν να βλέπω το παιχνίδι. Ακόμα και αν κρατούσε 10 ώρες συνεχόμενα, πραγματικά. Χορόγλου. Καφέζος για 3, δεν μπορεί να απαντήσει. Πατήκα στο rebound. Θέλει να τρέξει με τη μία η πάσα στον Τέντσο. Τι κάνουνε! Τι κάνουνε στους Σαλόνικς! Πώς πήδηξε έτσι ο Σπανός. Αερόστατο είσαι ρε φίλε. Τι κάνεις στον αέρα. 68-60. Έντζος, προσθέσει στη δεύτερη βολή ο Καβέζος. Καδίκας. Στον Καδίκα. Τένσος στον Τένσο, το νούμερο 99. Πάει από τη μέσα, jump shoot, είναι άστοχο, υπάρχει rebound. Από τον Βασιλόπουλο. Φόρογλου. Δεν πήρε το τρίποντο που του δόθηκε. Φόρογλου. Στον απέναντί του Καβέζος θέλει να γυρίσει, θέλει να αποστάρει. Τρεις παίκτες πάνω του θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να τους κερδίσει. Μούνογλου. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί στην μπάλα τελικά. Τέντσος, με ένα από δύο. Δεν έκοψε μέσα από δίκας. Επομένως δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από τον Τέντσο. Συντια 3 συνάστοχος με το νούμερο 99. Στόχισε σε δύο back-to-back προηγουμένως. Από το 60-60 στο 66-60, κάτι που όθησε τους αντιπάλους να πάρουν time out. Εύστοχος! Σε ένα jump shot με ταμπλό, ο Φορογλου 68-64. Τέντσος, το νούμερο 99, περιμένει τον Πατήκα, ο οποίος έδινε το κορδόνι του πίσω. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα επιστρέφει και παίρνει την μπάλα, σουτ για 3. Είναι εύστοχος από την κορυφή! 71-64. Το ονομάζεται μπασκετικό θράσος. Να δένει τα κορδόνια του και μετά να παίρνει και το τρίποντο και να το βάζει κιόλας. Τι αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο. Φόρογλου. Φόρογλου θέλει να γυρίσει χωρίς να σπαταλήσει χρόνο. Τρεις παίκτες των περιχθρών θα καταφέρει να γυρίσει, θα καταφέρει να κερδίσει και τους τρεις. 71-66 Τέντσος. Πατήκας. Στους 5 πόντους διαφορά. Σπανός. Ωραία πάσα στον Πατήκα. Φανταστική προσπάθεια Τίμπορ. Μία ακόμα. Σφύριγμα. Μία ακόμα τεχνική ποινή που έχει κρυωθεί στον Τέντσο με το νούμερο 5. Για διαμαρτυρίες τα λέει ήδη ακόμα με τον έναν εκ των ρεφ. Νομίζω θα εκτελέσει τη βολή της τεχνικής ποινής, θα ευστοχίσει. Δεύτερη τεχνική ποινή. Ήδη ένας πόντος για την επίθεση για τους Σικάριους και έχουμε και την κατοχή. Για 12 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει ανανέωση. Πάρτε στην το Μούγλου, έχει άλλο που έχει πάνω του, τον Πατήκα. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Ο Πατήκας πήγε πίσω, ενδεχομένως νόμιζε ότι θα πήγαινε για πάσα. Πάει μέχρι μέσα. Δεύτερη προσπάθεια. Δικαιωθεί. Φόρογλου. Υπάρχει φάουλ. Από το Μούγλου με το σώμα. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσει οι δύο ομάδες.
Παντοζής θα κάνει το φαουλ που θέλει να δώσουμε. Τσικάριος. Τελευταίο 1 και 14 και 3 περίοδο. Πατήκας. Έχει Παντοζή απέναντι του. Πατήκας θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Είναι άστοχος. Παντοζής στο rebound. Μούμογλου. Παντοζής πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Προστάτευσε την μπάλα με το δεξί του χέρι. 73-71. Τέντσος. Πατήκας θα ξαναπάρει. Θα ξαναδώσει το. Τέντσο είναι άστοχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Πατήκα. Τέντσο σου για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Σπανό. Ανάμεσα σε 3 θα συγκρατήσει την μπάλα. Τον έχουν περισυκλώσει. Θα βγάλει την μπάλα στον Πατήκα με υπερπροσπάθεια. Σου για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound. Τι μάτσι είναι αυτό. Κάθε φάση και. Κάτι εντυπωσιακό γίνεται. Το μόνο κακό είναι ότι μπορεί να πάθουμε ανοσία στις ωραίες φάσεις. Κορόγλου. Πάρει την μπάλα στο για 3, είναι άστοχος, πάρει και αμυντικό λιμάνο του Πατήκα και θέλει να βγάλει την πάσα. Θα τη βγάλει και μπορεί να τέτοιος με το νούμερο 99. Ζήτησε ο τέτοιος με το νούμερο 5. Στη γωνία δεν πήρε την μπάλα, σε πιο χαμηλό τέμπο. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει τον Καβέζο απέναντί του. Θα πάρει το σκρίνο από τον Πατήκα, όχι τελικά. Αυτός βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, τέτοιος με το νούμερο 5 που πάρει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Σπανός. Μέσα jump shoot. Είναι άστοχος, Μούμογλου. Το rebound. 2 δευτερόλεπτα. Πάμε τρούς και ανέμενε. 73-71. Τελικό σκορ 3 της περίοδου. Ξέρετε νομίζω το πω, θα μπορούσε να είναι σκορ 4 της περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, νομίζω ότι όταν οι ομάδες μιλούν εντός εισαγωγικών τόσο δυνατά και τόσο ποιοτικά με τόσο ωραίο μπασκετικό λόγο. Να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Οποιοδήποτε σχόλιο περιτεύει, συνεπώς θα λέμε σε λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μείνετε μαζί. Επιστροφή του Sonic Arena για την έναρξη της τέταρτης τελευταίας ενιαίας περίοδου στο παιχνίδι. Μούμογλου δίνει ακόμα κάποιες οδηγίες στους συμπαίκτες του. Όταν είμαστε 5-5, ακούστηκε να λέει στον Καβέζο «Μην πας για τρίποντο». Επίσης, στέλνουμε αριστερά, λίγο πιο επιθετική άμυνα, γρήγορες επιθέσεις. Να το πάρουμε εκεί. Ενδεχομένως θα παραφράζω λίγο, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Καβέζος, σου για τρεις βρίσκει ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το ψηφιστή του Μάτος Μούμογλου. Μάλλον θα βγει εκτός και είναι για... Σικάριος, γυρίζει ο πρόεδρος του Σικάριος για το παραδείο από τον πάγκο. Γυρίζει να ευστοχίσει ο Καβέζος μέσα στη ρακέτα, 73 όλα από την επαναφορά. Τέντσος. Το νούμερο 99 θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Πήγε να βάλει ένα απίστευτα δύσκολο καλάθι. Μούμογλου. Μούμογλου. Τρίπλες στο 17 δευτερόλεπτα. Μούμογλου θα γυρίσει, θα ευστοχίσει κι αυτός. Θα κερδίσει το προσωπικό του δίπολο παπατικά. 73-75, Τέντσος. Σουτιά 3. Είναι άστοχος, rebound ο Παντοζής. Καβέζος. Πάρει το screen στα 17 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Φάουλ που έχει κρατήσει τον Τάσιο. Μούμογλου. Μούμογλου θα γυρίσει, Φορόγλου. Στα 10 δευτερόλεπτα. Θα με προσπίσει, θα βγάλει ωραία την πάσα στον Παντοζή, ο οποίος είχε βρεθεί μπροστά από δύο αντιπάλους σε πιο πλεονεκτική θέση. Φτιάξε την μπάλα στο καλάθι. Τέντσος, νούμερο 99. Τέντσος θα κάνει μια προσπίση, θα κερδίσει τον προσωπικό του τύπολο, αλλά είναι άστοχος. Φανταζή στο rebound. Μούμογλου. Πάσα στο Καβέζο, Σπανός πήγε για όμπροπλη άμυνα. Ωραία πάσα ανάμεσα από δύο από τον Καβέζο. Μούμογλου θα την αφήσει στο καλάθι, 73-79. Το πλάνο του Σικάριος έχει λειτουργήσει καθώς είναι μπροστά με 6 πόντους. Και η τελευταία πάρα πολύ ωραία πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάσα του Καβέζο στο Μούμογλου. Όχι
πρόκρισή τους Σαλονίκς να πάρουν το πρώτο time-out της τέταρτης περιόδου με την Μαγιά. Επιστροφή μετά το time-out, πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Αυτοί ήταν που πήραν το time-out in the first place. Διαφορά είναι στο συν 6 για τους Σικάριους. Έχουμε ένα δικό του σερί. Το 0 αν δεν κάνω λάθος, από το 73-71 πρέπει να είναι. Ραντίκας. Ραντίκας, υπάρχει φάουλ από τον Γκαβέζο χαμηλά. Πόσο φάουλ. 3. Έχει βρεθεί στην κορυφή, ελεύθερος ο Τέγος, ανάσα για τους Σαλονίκς, 76-79. Όρογλου Μουμογλου. Γωνία Ροσμόγλος. Όρογλου, ωραία πάσα στον Φανταζίου, ο οποίος θέλει να αποστάρει. Δύο παίκτες θα γυρίσει, θα στοχίσει. Κοστάρε και Παντίκα και εγώ που θα ξαναπάρει την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ από τον Φανταζή. Τι είναι το προσωπικό δικό του. Προσωπικό δικό του. Καθόλου πλειονάσμος, ωραίος. Σπίκερ θα σου πετύχει. Anyways, Τέγος. Μετά από ένα micro deflection του πάρει την μπάλα σου για 3. Είναι άστοχος ο Τέγος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν θα τα καταφέρει ο Τέγος, θα διέξω μαζί με την μπάλα. Μαζί με τον Καβέζο. Ο Σικάριος είναι η κατοχή. Με το 96-81. Καβέζος. Στο 3 από την γωνία είναι άστοχος. Μουμογλου το επιθετικό rebound. Παίξε ο Φωναρικάνος από τον Πάγκο για τον Πατήκα. Στο 3 είναι έστοχος. Και αυτός. Σταδόπουλος 76-84 στο φύλλο φόη διαφορά. Για να δούμε αν οι Σαλονίκς μπορούν να επιστρέψουν. Έβαλε ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι αλλά δεν μετράει. Χαμόγελα από τον Τέντσον το νούμερο 99. 3. Τέντος. Αυτός πέρασε από δύο. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Είναι άστοχος το λέει. Πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Κόρογλου. Κόρογλου, 3-2-2. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες και των δύο ομάδων. Καβέζος. Σκεφτεί πάσα στη γωνία. Μία ακόμα να λουπ πάσα με το Μούμου. Θα ξαναπάρει στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Κόρογλου. Υπάρξει παράβαση από τον ίδιο. Επιθετικό φάουλ. 1-3 πλέον. Τέντσι, το νούμερο 5. Ντάμψον είναι άστοχο, αλλά Πατήκας θα πάρει το rebound. Αυτό μπορεί να ήταν και πάσα. 78-84 συγκεκριμένα ονομαδικά Σικάριος με τον ρεφ. Για να δούμε αν μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτό οι Σαλονίκς. Ο Ζαμψούτ είναι έφτωχος. Πήρε την μπάλα ο Σκανδάλης. Πέρασε στο παρκέ στο έφτωχο Βασιλόπουλου. Τέντσος, τη φορά ξανά στο 8. Δεν μπορεί φαντάζει αυτό που μπορούμε να το Σικάριος. Πάει μέχρι μέσα. Ο Τέγος αυτός μπορεί. Το 80-86. Κορυφή ο Καβέζος. Ξαναπάρει την μπάλα. Πάραξε με το σκανδάλι. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος με την φάλτα. Θα βάλει το καλάθι. Μείνει πίσω, 5-2-4 κατάσταση στους 3. Είναι άστοχος ο Πατήκας. Δεν βρέθηκε ελεύθερος ο παίκτης. Ο ελεύθερος παίκτης μάλλον. Και το συντακτικό έχει πάει περίπατο. Ωραία πάμε. Πάρθηκε το τρίποντο αλλά ήταν μαρκαρισμένο και χάθηκε. Έδει 28 για το τέλος, 80-86.
Στέει την μπάλα ο Παντατζής, θα πάρει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Ο Ρογλουγκ σταματήσει τρίπλα, άλλαξε με τον Καβέζο. Μουμογλου, ανάμεσα στους τρεις παίκτες πήγε να βγάλει στο Παντατζή. Είναι άστοχη πάσα, θα κλέψει τελικά τη long glass το Ντέγος. Τέτσος με το νούμερο 39. Πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Καβέζο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Γιώργο Ματίκα και υπάρχει τεχνική ποινή σε αυτόν. Μία ακόμα τεχνική ποινή, ο Καβέζος θα εκτελέσει την πολιτική αυτής. Και με έναν όχι τόσο συνηθισμένο τρόπο, δεύτερο φάουλ ομαδικό για τους Σαλονίκς. Άσπρος συμβολή, τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Λίγο το κάνει στην πέντες έχει ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Είναι για τους Σικάριους. Θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν είχαν πάρει την μπάλα, Καβέζος. Πρωτού σφιχτή και θα πίνει ωραία πάσα. Backdoor θα την μεταφέρει σε assist. Φανταζής. Assist. Θα παίξω λίγο με τις λέξεις. Τέτσος. Κλείνεται ανάμεσα από δύο και θα χάσει τελικά την μπάλα, Καβέζος. Καβέζος πάει μέχρι μέσα, πάει να βγάλει ωραία την μπάλα στο χώρο μου, την βγάζει. Στο 16 δευτερόλεπτο αυτός. Ξανά Καβέζος. Θέλει να αποστάρει σε πρώτο χρόνο τον Παντίκα για να δούμε αν θα ψάξει πάσα. Μέχρι μέσα δεν θα ψάξει πάσα. Είναι εύστοχος, πολύ δύσκολο καλάθι. Απορροφώντας την ενέργεια, την πίεση που ασκήθηκε πάνω του. 80-90 στο συν 10 η Σικάριος. Σε ένα πάρα πολύ κομικό σημείο καθώς έχουμε περάσει τα τελευταία 4-15. Τέγος, ωραία πάσα στον Παντίκα. Έχει χτυπήσει ανάμεσα σε 3 αυτός. Πράγμα που δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Δεν θα τον βρει, θα γυρίσει, θα αφήσει μόνο στην πάνω. Παράσε 82-90. Μόγλου στους 3 είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Τέγο, βρέθηκε σε πιο πλανεκτικό σημείο από τον Καμπάλι, ο οποίος διεκδίκησε το εκδίκητο rebound, υπάρχει κόψιμο όλα με φάουλ. Από τον Παντατζή βγάλε με λέει στον Παντατζήου. Τέταρτο δικό του. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από το φόρο μου τελικά. Ο Βέζος. Ο Μογλου. Καστή πάσα. Σε διατρής, είναι εύστοχος το φόρο μου. Κάποιος ακούστηκε να λέει από τον πάντο του Σικάριος. Άμα το βάλει τελείωσε, για να δούμε αν θα διαλυθεί η προφητεία. Υπάρχει κλέψιμο πάνω στον Τέντσο. Τώρα θα βγάλει μια πολύ ωραία πάσα ο Μόγλου και θα έρθουν δύο πόντι. Τελικό που έχει τον Καβέζο. 82-95. Ένα ακόμα κλέψιμο. Σκανδάλι αυτή τη φορά. Ο Βέζος είναι ελεύθερος, θα παίξει και με τον χρόνο και πολύ καλά κάνει για την ομάδα του. Δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει, κάθε άλλο. Υπάρχει φάουλ. Είχαν να δώσουν οι Σαλονίκς. Φάουλ που έκανε ο Τέντσος με το νούμερο 99. 99. Τέταρτο. Τέταρτο. Φάουλ. 14. Τέταρτο δικό του είχε υπάρξει προαναγγελτής αλλαγή, ο Σπανός. Θα περάσει στη θέση του Τέγου. Μουμόγλου. Φόρογλου. Πάντως είναι από τον Καβέζο, θα δώσει τώρα την μπάλα, πήκε ρόλ χωρίς να έχει πάει μέχρι μέσα. Σε πρώτο χρόνο πάει σε δεύτερο χρόνο μέχρι μέσα. Είναι άστοχος.
βάλει μπάσα εκεί που είναι μόνο ο Καβέλος. Δεν καθπάει να κλέψει, δεν θα καταφέρει. 2 και 10 για το τέλος. Ο Καβέλος θα κερδίσει το φάουλ αποδοματικά. Το νούμερο 6. Επόμενο αυτό συγκαλύτερο από τον Μάγκο. Μπράβο Άρη, φωνάξε κάποιος. Μουμόγλου. Φώναξε στον Σκάνδαλη να κόψει μέσα στη ρακέτα. Μπαλό δεν θα φτάσει σε αυτόν. Μέσα θα... Θα υπάρξει επιθετικό φάουλ. Τέταρτο φάουλ, τέταρτο. Τέταρτο δικό του. Καφέζος τέταρτο. Να διαλυθεί σε αλλαγή, τώρα θα πάρει την μπάλα ο Τέτσος. Πανός με τον που πήρε την μπάλα στο 3 είναι έστοχος! 85-95! Επισήμως crunch time του Sonic Arena, έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Βέτσος θα περάσει στον πάγκο. Ο Σταθόπουλος στη θέση του. Μουμόγλου θα ψάξει την μπάλα πίσω από το κεφάλι, θα την βρει στον Παπαθανασίου, θα γυρίσει αυτός, ωραία προσπάθεια, μία ακόμα. Για τρεις, πάρα πολύ δύσκολο, είναι μέσα από τον Τέτσο. Δεν λένε να το παρατήσουν οι Σαλονίκς. Διαφορά στους 9 πόντους, 1 και 35 με το τέλος. Φαίνεται για καθαρή άμυνα η πρόθεσή τους, θα γυρίσει, θα ευστοχίσει ο Παπαθανασίου. 88-97. Τέτσος. 39 σουτ για 3, από πάρα πολύ μακριά είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Έστοχος στον πρώτη βολή. Έστοχος και στη δεύτερη βολή στο Σταύλος. 88-101. Στο συν 13. Καλώς σου φυλάει ο καλός, 10 φορές ο πόλο, καλώς κάνεις, το γήπεδο, την κάμερα. Φόρογλου. Πάρει το screen, έχει το σημαντικό απέναντί του τώρα. Ο Σουθόπουλος, ο Σουθόπουλος είναι για 3. Πολύ μακριά είναι εύστοχος. 88-104. Πάλι Βενίδες. Παλιοφλάκα. Στο... Συν 16 διαφορά. Μέχρι μέσα ο Πατήκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 90-104. Πολύ εντυπωσιακό που τρίποντο του Μουμόγλου πριν. Είναι που έχει πάρα πολύ θέαμα, πάρα πολύ πλούσιο θέαμα και από τις δύο ομάδες. 90-104. Πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Ο Σουθόπουλος. Πάσα στον συνονόματό του θα βρει στόχο. Θα βρει αυτόν και αυτός θα βρει στόχο, για να είμαστε πιο ακριβείς. 30 τελευταία δευτερόλεπτα. Μόγλου. Ένα fan shot από πάρα πολύ μακριά, είναι άσχημο. Σικάριος. Θα τον Σαλονίξ, γιατί έχουμε ένα ακόμα play. Πατήκας πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει απέναντι σε Φόρογλου, δίνει τα χέρια δυο τους. Πανός, κοιτάει το χρόνο, θα πάρει τελικά το shoot, θα μετρήσει αν μπει. Τελικότερο τον τελικό σκορ, 92-104 και επισήμως πλέον οι Σικάριος σφραγίζουν μια διαμερισκή για αυτούς νίκη με 104-92 επί των πολύ αξιόμαχων Σαλονίξ. Περνάνε στην φάση των 8 του κυπέλου, οι Σαλονίκοι θα μείνουν εκτός του κυπέλου. Τελειώνει εδώ πέρα ένα ταξίδι για αυτούς, παραμένουν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στη Master League. Ένα παιχνίδι στο οποίο είχε πολύ ψηλό σκορ, παρά το γεγονός ότι είχε αρκετό physicality, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μαζί μας ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι για το μπασκετάκι Σαλόνικα Cup. Στρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό-ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από όλα τα staff. Ευχές
δικιά μου τη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να φέρετε τέλεια, να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Γεια σας.